Μου αρέσει πάρα πολύ η Μελίνα Σλανίδου, να σου πω την αλήθεια. Και περιμένω πώς και πώς να τη δω. Περιμένω πώς και πώς. Δηλαδή είμαι φαν, όχι. Είναι καταπληκτική τραγουδίστρια, καταπληκτική φωνή. Της Παπαζήσης χωρίς τη Βανέσα Αδαμοπούλου αλλά με συναδέλφους του παρακολούθησε το πρόγραμμα της Μελίνας Ασλανίδου και του Δημήτρη Μπάση. Έχω έρθει με τα παιδιά του Συλλέκτη. Μετά από την πρεμιέρα, τελειώσαμε την πρεμιέρα μας. Είχαμε να ξεσκάσουμε πλέον, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Αρκετές είναι οι παραστάσεις που βγαίνουν φέτος στην Αθήνα και ο Ιωάννης Παπαζήσης υποστηρίζει ότι το φαινόμενο κάθε άλλο παρά καινούριο είναι. Νομίζω ότι και παλαιότερα ανέβαιναν πάρα πολλές παραστάσεις. Μην νομίζεις ότι τώρα είναι αυτό το φαινόμενο της εποχής. Μα ανέβαιναν συνέχεια παραστάσεις. Πολλές υπήρχαν. Πάντα λέγαμε ότι έχουμε τις περισσότερες παραστάσεις για το Λονδίνο δηλαδή. Περιορισμένες οι νυχτερινές του εξορμήσεις, η αισιοδοξία όμως για το μέλλον περισσεύει. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έβγαινα ποτέ έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ. Αλλά νορμάλ, μια φορά στο τόσο, χαλαρά, με φίλους, πολύ ήρεμα όμως. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γενικότερα. Εγώ είμαι τουλάχιστον πολύ αισιόδοξος. Προσωπική σας ζωή, αν είναι όλα καλά. Όλα καλά, όπως τα ξέρετε. Όπως τα ξέρετε. Οπότε δεν θα σας δούμε, πατρίκη. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες.